Η Λάρκο, μια στρατηγική σημασία σε ελληνική επιχείρηση, η μοναδική στην Ευρώπη που παράγει νικέλιο από ιδιόκτητα κοιτάσματα, σε μια χώρα που βρίσκεται το 90% των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διαδοχικά απαξιώνεται από τι ελληνικέ κυβερνήσει. Ενώ η χρήση του νικελίου στην ηλεκτροκίνηση είναι κέρια και η αξία του έχει εκτοξευθεί, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να την εκαθαρίσει, πετώντα στον δρόμο 1.300 και 300 οικογένειε. Τη χαρακτηρίζουν ζημιογόνα με τη βούλα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που με σκοπιμότητα έχει επιβάλει πρόστιμο 5,5 εκατομμυρίων και ποινή 4,5 εκατομμυρίων ανά εξάμηνο, με τη δικαιολογία ότι το κράτο δεν ανέκτησε χορηγημένε ενισχύσει. Μια απόφαση πρόκληση, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει κρατικέ ενισχύσει δισεκατομμυρίων για την εξασφάλιση κερδοφορία ομίλων στην πανδημία και του ξαναχρυσώνει και τώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψη. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα στι 6 Απριλίου απεργούν. διεκδηγούν τα σύγχρονα δικαιώματά του μέτρα προστασία του λαϊκού εισοδήματο από την ακρίβεια. Στηρίζουν τον αγώνα των εργαζόντων τη ΛΑΡΚΟ και των οικογενειών του για διασφάλιση λειτουργία τη επιχείρηση, των θέσεων εργασία και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την ακύρωση των απαράδεκτων προστήμων.